το Ισραήλ έχει ένα καρκίνο. Και ο καρκίνος αυτός είναι ότι η γη που, πάνω στην οποία έχει ιδρυθεί το Ισραηλινό κράτος, πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι η ιστορική κοιτίδα του εβραϊκού έθνους. Δεν ήταν άδεια. Είχε Παλαιστίνιους, είχε γηγενείς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούμε να τους κάνουμε delete. Έχει λοιπόν ένα τεράστιο πρόβλημα το Ισραήλ, το οποίο οι πραγματικοί του φίλοι θα πρέπει να το σέβονται αφενός, αλλά και να το υπενθυμίζουν στους Ισραηλινούς, λέγοντάς τους ότι το ίδιο το μέλλον του κράτους τους που έχει συμπληρώσει τα 70 και πηγαίνει στα 80 χρόνια εξαρτάται από την εξέβρεση μιας λύσης με αυτούς τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία απολύτως ελπίδα, απολύτως καμία ελπίδα, κανένα τίποτα να περιμένουν στη ζωή, εξεγείρονται. Εξεγείρονται και έχουν το αναφέρετο δικαίωμα να χρησιμοποιούν και όπλα. Δεν είμαι αντιζραηλινός, ίσα ίσα έχω πολύ καλή άποψη για το Ισραήλ και για τους... και για την ιστορία του και για την συνεισφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό, αλλά θα ήταν υποκριτικό αν δεν βλέπαμε τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο. Πώς θα χάσει την ψυχή του το Ισραήλ, δηλαδή τα παιδιά αυτών που γλίτωσαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη και των άλλων Εβραίων από όλα τα κομμάτια του, από τα σημεία του κόσμου, κυνηγημένοι περισσότεροι, ιδίως οι Εβραίοι στη Μέση Ανατολή. Θα χάσουν την ψυχή τους αν δεν καταλάβουν ότι οι Άραβες Παλαιστίνοι που ζούσαν σε αυτά τα εδάφη πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι ισοδύναμα και να βρεθεί μια πολιτική λύση στην έκφρασή τους. Εγώ σας ρώτησα διότι ξέρετε ότι το σύμπλοκο της περιοχής είναι ένα κουβάρι που αν αρχίσει να μοχλεύεται μπορεί να έχει ευρύτερες προεκτάσεις. Ναι, πάντοτε οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν ευρύτερες προεκτάσεις. Είναι κάτι σαν την Έτνα, το ηφαίστειο ανοιχτό, το οποίο μπορεί να φέρνει τακτικά μεγαλύτερες και μικρότερες καταστροφές. Μάλιστα. Έτσι είναι τα πράγματα. Όμως δεν πρέπει να το υπερβάλλουμε, διότι ο κόσμος έχει εθιστεί. 10-20 νεκροί Παλαιστίνοι περνάνε πλέον στα ψηλά της ειδησιογραφίας, στο δυτικό κόσμο. Όχι όμως στον αραβικό κόσμο, όχι όμως στην Κίνα, όχι στην Μέση Ανατολή. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί να υπάρξει αποδοχή του Ισραήλ όταν το Ισραήλ δεν ρυθμίζει τη συνύπαρξή του με τους Άραβες Παλαιστίνιους. Δεν είναι δικιά μας δουλειά, να το υποδείξουμε, δεν είναι δουλειά κάποιου τρίτου. Δεν είμαστε εμείς που θα κάνουμε μαθήματα στους Ισραηλινούς πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει να τους το υπενθυμίζουμε, να τους λέμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει μέλλον σε καμία σχέση του Ισραήλ είτε με τη Δύση είτε με τον Τρίτο Κόσμο δίχως τη ρύθμιση αυτού του προβλήματος, με την ταπεινότητα που επιβάλλει η τραγική ιστορία του έθνους του Ισραήλ. Έτσι, έχουν υποστεί ένα ολοκαύτωμα το οποίο το μεγαλύτερο στην ιστορία για οποιοδήποτε άλλο λαό, από οποιοδήποτε άλλο λαό. Συνεπώς, δεν είμαστε νομίζω σε θέση να δίνουμε μαθήματα τι να κάνουμε υποδείξεις αφιψηλού, όπως φερπίν κάνουν με συγκατάβαση οι Σκανδιναβοί για αυτούς τους ηθαγενείς που σκοτώνονται στη Μέση Ανατολή. Αλλά πρέπει να στηρίζουμε σταθερά και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και να το θυμίζουμε στους Ισραηλινούς ότι η λύση αυτού του προβλήματος είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Με τους υπόλοιπους Άραβες το έχουν λύσει το θέμα. Και με τους Ιορδανούς και με τους Αιγυπτίους, που ήταν το μεγάλο πρόβλημα επί μισό αιώνα,
Με τους ίδιους όμως τους Άραβες που μένουν μέσα στο Ισραήλ, τους Παλαιστίνιους, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ούτε στο Ισραήλ ούτε στην περιοχή όσο υπάρχει αυτό το έσχος στη Γάζα, όσο υπάρχει αυτό το έσχος στην Τζενή. Δεν πρόκειται για νομιστεράκια, είναι άνθρωποι. Δεν μπορούν να τους σκοτώνουν δίχως δίκη. Υπάρχουν τρομοκράτες, υπάρχουν παρανοϊκοί ανάμεσά τους, υπάρχουν άνθρωποι τζιχαντιστές. Αλλά η μαζική τιμωρία όλων, να ρίχνουμε με μπαζούκας για να σκοτώσουμε το σπουργίτη, δεν είναι σωστό νομίζω. Κύριε Πρέσβη, βεβαίως για άλλο λόγο σας ζήτησα σήμερα την παρέμβαση. Κοιτάξτε, και έρχομαι στο λόγο. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε γίνει ακριβή στα απίτουρα και φθηνή στο στάρι. Δηλαδή, τι εννοώ. Από χθες το βράδυ παρακολουθώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργισμένες απαντήσεις στην παρέμβαση Ερντογάν για τα εσωτερικά της Γαλλίας. Αλλά μούγκα στη στρούγκα κυριολεκτικά για τα εξής. Το ότι το ΝΑΤΟ προτείνει διπλή ονομασία για τα Δαρδανέλια, τουρκικά στενά, και εξαφάνιση της Κύπρου από τις ασκήσεις στους χάρτες, μόνο με συντεταγμένες, που το θέλει η Τουρκία, και επιπλέον σήμερα το πρωί φωτογραφίες από την κατεχόμενη αμόχωστο νεκρή ζώνη, όπου κάνουν τις μπανάρες τους Τούρκοι μεγαλοαστοί. Και πάει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σε μια κίνηση, λέει, υψηλού συμβολισμού. Κάθε φορά το ακούω αυτό, ο κάθε νέος Υπουργός Εξωτερικών, το πρώτο ταξίδι στη Λευκοσία. Δεν θα ήταν ωραίο εκεί στη Λευκοσία να ανακοινώσει ο νέος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτης, ότι τα σχέδια του ΝΑΤΟ ματαιούνται τόσο για τα στενά να ονομαστούν τουρκικά, δηλαδή να ανοίξει ο ασκός του αιώλου και για τη Λοζάνη και για το Μοντρέ από τη μια, και από την άλλη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε η Κύπρος να αναφέρεται σε ασκήσεις με συντεταγμένες. Το λέω γιατί γνωρίζω, για παράδειγμα, ότι οι Έλληνες στα επιχειρησιακά πεδία, στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, δίνουν μάχη με τους Τούρκους συναδέλφους τους, το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι, ακόμη και στις μετρολογικές υπηρεσίες του ΝΑΤΟ, ότι η Κύπρος θα ονομάζεται Κύπρος. Τέλος, αφήστε αυτά τα καλαμπούρια. Βάλατε πολλά θέματα, κύριε Σαχίνη, και είναι τα θέματα που προφανώς βρίσκονται στην επικαιρότητα και μας απασχολούν ένα-ένα. Μας απασχολούν εμάς, κύριε Πρέσβη, γιατί... Έχει ο Ερντογάν δικαίωμα. Κύριε Πρέσβη, μισό λεπτό. Απασχολούν εμάς, γιατί εγώ το πολιτικό σύστημα δεν το βλέπω να το κουβεντιάζει. Καλά, το πολιτικό σύστημα είναι στον κόσμο του. Τώρα είναι στην Ιρβάνα, είναι η νομή της εξουσίας. Αλλά απασχολούν τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα να δούμε αν ο Ερντογάν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική στη Γαλλία. Προφανώς η Γαλλία δεν είναι πέραν κριτικής, και δίκαιοι και άδικοι μπορούν να τις κάνουν κριτική. Συνεπώς θα όφυλαν και τα κράτη τα οποία στον κατάλογο του ΟΗΕ, όπως η Φιλανδία, είναι στις πρώτες θέσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να λένε στους Γάλλους ότι ένα κομμάτι, εγώ έχω ζήσει, έχω σπουδάσει στη Γαλλία, τι ξέρω, ένα κομμάτι ανθρώπων που είναι παρκαρισμένο μονίμως στην πίσω αυλή, αυτή που δεν επισκέπτεται οι τουρίστες και δεν επισκέπτεται και οι ίδιοι οι Γάλλοι, δεν μπορούν να μην έχουν προοπτική και ουσιαστικά μοίρα στον ήλιο, στους μεγάλους τους αριθμούς, να μην πιανόμαστε τις εξαιρέσεις. Δεν θα έπρεπε να είναι εξαιρέσεις, θα έπρεπε να είναι ο κανόνας, θα έπρεπε να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους Γάλλους πολίτες, ανεξαρτήτως χρώματος, εθνικής καταγωγής, θρησκείας κτλ. Η Γαλλία πληρώνει και το αποικιοκρατικό της παρελθόν, που είναι βαρύ, είναι εγκληματικό, άρα οι αμαρτίες δεν συγχωρούνται, το λέει και η Εκκλησία μας αυτό, τις πληρώνεις, έτσι μόνο υπάρχει συγχώρεση, και από την άλλη μεριά θα πρέπει να δει τι θα κάνει με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πέρα από το. Οι νέοι Γάλλοι που δεν ζήσαν το αποικιοκρατικό παρελθόν δεν μπορούν να έχουν παρκαρισμένο στην πίσω αυλή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι για να ασκούνται στην πυροβολή. Ο κάθε παρανοϊκός αστυνομικός να ασκείται στη σκοποβολή απάνω τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς θα το πιάσει ο Ερντογάν, προφανώς θα το πιάσουν οι μουλάδες του Ιράν, και το κάνανε, και θα στήσουν την κριτική τους. Και ως προς την ουσία τους, άσχετα αν γίνεται υποκριτικά, είναι δικαιολογημένη. Υπάρχει μαζική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γαλλία. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, πλάνεται πλανήκτα. Γι' αυτό ξεσηκώνονται οι άνθρωποι. Αν ήταν όλα καλά, αν ήταν όλα όπως στην Φιλανδία, δεν θα ξεσηκώνονταν. Και εκεί πέρα υπάρχουν άνθρωποι με καταγωγή μη Φιλανδική, δεν ξεσηκώνονται. Μα αυτό το βάλουμε στην άκρη. Χωρίς να χαλάμε τις καρδιές μας με τους Γάλλους, νομίζω ότι οι οφείλουν να κάνουν την κριτική. Είναι ένα θέμα που αφορά τη σταθερότητα της Ευρώπης. Γιατί η Γαλλία ασταθής, η Ευρώπη είναι ασταθής. Δεύτερο τώρα.
Τι συνέβη στο ΝΑΤΟ? Η Ελλάδα δέχθηκε, η Κύπρος, να μην αναφέρεται ονομαστικά, να αναφέρεται με συντεταγμένες. Αυτός είναι ο ορισμός, όχι της χώρας, του χώρου. Δηλαδή για το ΝΑΤΟ η Κύπρος πάβει να είναι χώρα και γίνεται ένας χώρος που περιγράφεται από συντεταγμένες, όπως ένα σημείο στο πέλαγος που δεν μπορούμε να το ονομάσουμε και του δίνουμε συντεταγμένη. Γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος. Αυτό έγινε με τη συνένεση της Έλλαδας. Και αυτό είναι το τραγικό. Και δεν καταλαβαίνω με τι, πόσο αβυσαλαία είναι η υποκρισία του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος πηγαίνει στην Κύπρο για να πει στους Κυπρίους ότι σας καταστήσαμε εντός του ΝΑΤΟ με την υπογραφή μας, μη ασκώντας το δικαίωμα της διαφωνίας μας, χώρο, σας αργήσαμε, σας υποβαθμίσαμε από χώρα σε χώρο. Αυτό το πράγμα προκαλεί ανίποτη πικρία στον κυπριακό λαό. Δεν την εκφράζουν οι Κύπροι, γιατί δεν έχουν που αλλού να στηριχθούν από την Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα εκπροσωπείται από γεραπετρίτες. Και δεν είναι πρόβλημα με το πρόσωπο. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ασκούσαν την ίδια τακτική, δηλαδή της απόρριψης του κυπριακού ελληνισμού ως ένα ενοχλητικό ζήτημα για το αθηναϊκό κράτος. Το άλλο μεγάλο έγκλημα που έκανε η Ελλάδα ήταν ότι έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία, δηλαδή πρόκρινε τη φόρμουλα των Αμερικανών και την πρόκρινε γιατί την είχαν προτείνει οι Αμερικανοί για τη διπλή ονομασία. Τα διεθνή στενά με τη συνθήκη του Μοντρέ, έστω και αν η Τουρκία είχε αυξημένες ευθύνες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας εκεί, παρέμεναν διεθνή στενά, δηλαδή γεωγραφική περιοχή, κομβική για τη διεθνή ναυσιπλοεία και άρα ρυθμιζόμενη από μια διεθνή συνθήκη που την έχουν υπογράψει και άλλοι πολλοί εκτός από την Τουρκία, είναι η σύμβαση του Μοντρέ. Όταν λοιπόν έρχεται η Τουρκία και λέει τουρκικά στενά, ουσιαστικά αναιρεί τον διεθνή χαρακτήρα. Λέει ότι είναι τουρκικά, είναι μια περιοχή της τουρκικής επικράτειας. Σήμερα την έχω ανοιχτή, αύριο την κλείνω για να της περάσω άσφαλτο, αύριο την ξανακλείνω για να της περάσω σωλήνες. Και ουσιαστικά αναιρεί τον διεθνή τους χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο μια χώρα η οποία κίνεται τις διεθνούς ναυσιπλοεία, διότι έχει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο και τα σχετικά και τα σχετικά και τα σχετικά, θα έπρεπε γι' αυτό το λόγο να μην συμφωνήσει και να μην περάσει και με τη δική της υπογραφή μες στο ΝΑΤΟ αυτή η δυνατότητα να γίνει της Τουρκίας. Να είστε βέβαιοι, εγώ είχα δώσει μάχη στη Φιλανδία όταν ήμουν, διότι εκεί πέρα μερικοί εισηγούνται να τα λένε τουρκικά στενά. Είχε γίνει απίστευτη μάχη για να φύγει από μια μελέτη του Φιλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών η φράση τουρκικά στενά και είχαμε δικαιωθεί τότε. Τώρα πλέον με την υπογραφή μας δεν θα μπορούμε να δίνουμε τέτοια. Γιατί το θεωρείτε δεδομένο ότι θα συνενέσουμε? Γιατί για την ώρα συνενέσαμε. Τώρα υπάρχει η διπλή ονομασία και όπως και με το τη διπλή ονομασία υπάρχει η Ιατροσκόπια. Πώς τη λένε Βόρεια Μακεδονία? Μακεδονία. Λένε οι πάντες εκτός από εμάς. Και όταν είμαστε μπροστά οι πιο ευγενείς τη λένε Βόρεια Μακεδονία. Λοιπόν, σε όλες τις διμερείς συναντήσεις νατοικών με τους Τούρκους, τουρκικά στενά θα αναφέρονται. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί δεν ασκήσαμε το δικαίωμα της διαφωνίας, όχι το δικαίωμα του βέτο. Διαφωνίας. Να το εξηγήσετε, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε πώς λειτουργούν. Το βέτο. Όχι, άλλο. Σημείο απόφαση. Κύριε Πρέσβη, αν με ακούτε, άλλο ρωτούμε. Θεωρείτε ότι έχουν περάσει, εμείς έχουμε μείνει ότι περιμένουμε την ελληνική αντίδραση και για την Κύπρο. Ποια ελληνική αντίδραση. Έχει μπει τον κόλλη, μπάλα στα δίχτυα. Τώρα να κάνει την προσπάθεια, την ίσα την προσπάθεια ο τερματοφύλακας. Έχει μπει στα δίχτυα, ο διαιτητής φεύγει από τη σέντρα. Άρα... Δηλαδή αυτά τα πράγματα περνάνε στο από κάτω, διότι το μηντιακό σύστημα δεν θέλει να τα αναδεικνύει. Αλλά δεν κάναμε μόνο αυτά, κάναμε ακόμα χειρότερα. Υπήρχε μια ελληνική πρόταση που δεν τελεσφόρησε μες στο ΝΑΤΟ και αφορούσε τα στενά. Αυτή η πρόταση ήταν η χειρότερη δυνατή. Αυτός δηλαδή που την κατέθεσε πρέπει να κρεμαστεί ανάποδα, το λέω μεταφορικά. Δεν ξέρω αν ήταν διπλωμάτης, στρατιωτικός ή πολιτικός, αλλά ο άνθρωπος εγκληματίκατα της χώρας, όποιος το πρότεινε. Ήταν η περίφημη πρόταση να μην ονομαστούν στενά, να μην αναφέρουμε στα στενά και στη νομική,
αστυνομική αποσκευή που υπάρχει πίσω από την έννοια στενά, αλλά να μιλήσουμε περί choking points. Σημεία συμφόρησης, να το Συμφόρησης. Να πούμε ότι τα είναι σημεία συμφόρησης και χρήζουν να αναφέρονται έτσι, ως choking points στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Αυτό τα choking points δεν είναι νεολογισμός. Έχει κατατεθεί από τους Αμερικανούς να χαρακτηριστεί το αρχιπέλαγος του Αιγαίου ως choking points. Τι λέτε? Ακριβώς. Δηλαδή, σημεία συμφόρησης όπου το παράκτιο κράτος δεν έχει αποκλειστική κυριαρχία. Δεν μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά του ύδατα. Και το γεγονός ότι από ελληνικά χείλη, με ελληνικές υπογραφές, κατατέθηκε αυτή η ορολογία, την οποία παλαιότερα επί Ανδρέα Παπανδρέου την είχαμε απορρίψει ασυζητητή και με μεγάλη ένταση, ότι τώρα αρχίζουμε να εισάγουμε πάλι στο γλωσσάρι του ΝΑΤΟ τα σημεία συμφόρησης, τα οποία μας αφορούν. Διότι εκτός από τα Δαρδανέλια, σύμφωνα με τη στρατιωτική λογική, πραγματικά και το αρχιπέλαγος μπορεί με τον κατάλληλο οπλισμό στα ελληνικά νησιά να είναι αδιάβατο για οποιονδήποτε. Μισό λεπτό. Αν μου λέτε ότι υπήρχε ελληνική πρόταση για τα στενά να ονομαστούν choking points. Ναι, άρα η Τουρκία. Να μην μπούμε στην ορολογία στενά και αν θα πρέπει να είναι τουρκικά στενά ή στενά σκέτο, όπως λέει σήμερα στο Μόντρε, αλλά να περιγραφούν στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ ως σημεία συμφόρησης. Άρα να έρθει μετά η Τουρκία και να πει, παιδιά, να βγάλουμε έτσι. Είναι σημεία συμφόρησης και θα υπάρχει διεθνής έλεγχος επ' αυτών. Βγάζουμε μόνοι μας, γι' αυτό σας είπα ότι το λίστημα από επαγγελματικής απόψεως είναι πολύ βαρύ. Κύριε Αϊφαντή, θεωρείτε ότι δεν έχει... Δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο. Έχει περάσει, θεωρείτε. Δεν κατατίθεται, δεν είναι έμπνευση ενός κάποιου και κατατίθεται. Κύριε Πρέσβη, με ακούτε. Θεωρείτε ότι έχει περάσει. Έχει περάσει, δηλαδή... Απερίφθη, διότι δεν το δέχθηκαν οι Τούρκοι για την περίπτωση του Αιγαίου. Το κατεγράφει με όμως μέσα στη συζήτηση ότι η Ελλάδα έχει μία αντίληψη για σημεία συμφόρησης. Οι νατοϊκοί γραφειοκράτες θα το επαναφέρουν όταν θα μπει το θέμα τι γίνεται στο Αιγαίο. Αν η Ελλάδα μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Όχι, δεν θα μπορεί, θα πούν οι νατοϊκοί γραφειοκράτες, διότι εκεί δημιουργείται ακόμη, δίνεται ακόμη μεγαλύτερη συμφόρηση. Επιφέρεται ακόμη μεγαλύτερη συμφόρηση. Λοιπόν, αυτή την έννοια των σημείων συμφόρησης, τα οποία χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης είτε στην αμυντική σχεδίαση είτε στην νομική τους, ως προς το νομικό τους καθεστώς, αυτό είναι αυτοκτονικό για την Ελλάδα να τα λέει. Και όμως τα είπε όλα αυτά μαζί, δηλαδή στην προπαρασκευαστική, δεν έχει γίνει το ΝΑΤΟ, δεν έχει πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ. Μισό λεπτό. Κύριε Πρέσβη, μισό λεπτό, γιατί έχουμε μια καθυστέρηση στον ήχο. Ακούστε με. Αυτό σας ρωτάμε. Εδώ φεύγω από τα choking point. Έχει βγει η είδηση ότι ο νατοϊκός σχεδιασμός θέλει την Κύπρο, όχι ως Κύπρο, αλλά με συντεταγμένες, έλεος, χώρο, καλά το είπατε, όχι χώρα, χώρο, όχι κράτος. Όχι κράτος. Space, που λένε και space. Και από την άλλη, τα στενά με διπλή ονομασία. Σας ρωτούμε για να το καταλάβουμε. Πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχει περάσει αυτό και τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα από καταστατική άποψη του ΝΑΤΟ να σηκωθεί ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να πει ότι δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας που έχει γίνει σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων και έχει εγκριθεί από τους υπουργούς, από τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας διαπεριφοράς. Δηλαδή αν είχαμε αντιγνωμία... Έχει περάσει σιωπηρές προθεσμίες και κανείς δεν έχει πει ότι έχει πρόβλημα. Άρα λέτε... Η απόφαση με αυτά τα κείμενα θα τα εγκρίνουν στο ανώτατο επίπεδο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε λίγες μέρες. Στο Βίλνιους. Άρα λέτε σε επίπεδο διπλωματών. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να χρεωθεί το τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο να ανατρέψει τα συμπεφωνημένα, διότι θεωρούνται συμπεφωνημένα πλέον.
Μισό λεπτό. Άρα μου λέτε έχουν περάσει από το διπλωματικό. Α, έχουν περάσει. Α, μάλιστα. Έχουν άρα περάσει. Εναπόκειται μόνο στον Πρωθυπουργό πλέον. Σας το λέω ως επαγγελματίας. Έχουν περάσει. Εάν κάποιος σηκωθεί την τελευταία στιγμή και πει ότι για όλα όσα υφιστάμενοι μου, πολιτικοί και υπηρεσιακοί, έδωσαν την έγκρισή τους, εγώ διαφωνώ και την τελευταία στιγμή το ζητάω να αλλάξει, θα είναι πολύ δύσκολη θέση. Το πολιτικό κεφάλαιο που θα καταβάλει είναι μεγάλο. Κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, θα πρέπει να το κάνει, διότι δεν είναι δυνατόν να εξαφανίζεται από το στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ η Κύπρος, πρωτίστως γι' αυτό. Αυτό είναι από τα πράγματα που δεν συμμαζεύονται πλέον. Και όπως είπε και ο πρέσβης ο κ. Καραϊτίδης, θα το δούμε αύριο για ελληνικά νησιά και κυρίως για τη Λίμνο. Εκεί λοιπόν η Λίμνος θα αρχίσει να αναφέρεται με συντεταγμένες. Είναι μια πολύ άσχημη φάμπρικα και δεν ξέρω αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων, αλλά ούτε, δεν ξέρω αν το κατάλαβε και ο κύριος Γεραπετρίδης, μόνο ότι δεν είναι ανόητος ο άνθρωπος, είναι πολύ ευφυής, αλλά εγώ εκθέτω το τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, ποιος έφταιξε γι' αυτό, δεν το ξέρω, οι εικασίες μπορώ να κάνω, δεν έχουν νόημα οι εικασίες μου. Ποιος μπορεί να το διορθώσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός. Καταβάλλοντας μεγάλο κόστος. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στην πολιτική. Έτσι, όπως είδατε, την τελευταία στιγμή, δύο ηγέτες, ο Όρμπαν και ο Ντούντα της Πολωνίας, δεν επέτρεψαν να επέλθει στη συμφωνία με το μεταναστευτικό. Τι έγινε, σταμάτησαν να τους σερβίρουν σερβιτόρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ντούντα και τον Όρμπαν, τους βάλαν να καθίσουν πιο πίσω, τους κόψαν τίποτα κονδύλια, τίποτα δεν συνέβη. Άσκησαν το κυριαρχικό τους δικαίωμα, δυσάρεστο, αλλά σύμφωνο με τις συνθήκες. Θα χρειαστεί λοιπόν να κάνουμε και εμείς κάτι τέτοιο, γιατί αν δεν το κάνουμε δημιουργείται ένα προηγούμενο για την Κύπρο. Ουδείς να έχει αμφιβολία ότι αυτό το προηγούμενο, όπου καταργείται η κρατική υπόσταση της Κύπρου για το ΝΑΤΟ, θα έλθει και στις συνομιλίες που θέλουμε να συνεχίσουμε, ο κ. Χρυστοδουλίδης θέλει να συνεχίσουμε από εκεί που τις αφήσαμε στο Κράντς Μοντανά. Δηλαδή, αυτό αίτημα των Τούρκων ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία και ότι υπάρχει Ελληνοκυπριακή διοίκηση από μια μεριά και η Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου μπαίνει από το παράθυρο. Αυτό το πράγμα δεν ενοχλεί πολλούς στην Αθήνα. Μισό λεπτό, κύριε Αϊφέντη. Όποιος έβλεπε χθες τα πανηγύρια στη Βουλή. Καλά, τα... καλά, τα είπαμε αυτά. Αλλά μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Με συγχωρείτε, με τέτοια εξέλιξη μου λέτε ότι πια εναπόκειται στα χέρια του Πρωθυπουργού και μόνο. Άρα, ρωτάω. Εξαντλώντας όλες τις καταστατικές δυνατότητες, μπορεί στη Σύνοδο να πει ότι ξέρετε για το στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις και πρέπει να το ξαναδούμε. Οπότε... Έτσι λέγεται πολύ κομψά. Αυτό θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε ο Κώστας Καραμανλής στο Βουκουρέστι, που είπε ότι για αυτό το θέμα της ένταξης, δηλαδή των νέων μελών, και τότε ήταν και η Γεωργία, όχι μόνο τα Σκόπια που θέλουν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε πιο όρημα. Αυτή ήταν η φράση. Οπότε κατά τη γνώμη σας... Υποδήλωσε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία, οπότε δεν μπήκαν στη διαδικασία να ψηφίσουν, να ρωτήσουν προεδρεύων αν υπάρχει ομοφωνία, γιατί τότε θα έλεγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι νομίζω ότι εδώ έχουμε την κατάσταση του άρθρου τάδε παράγραφος, τάδε που απαιτεί ομοφωνία και δεν νομίζω ότι υπάρχουν προϋποθέσεις. Αυτό θα ήταν τυπική άσκηση βέτο. Αυτό δεν χρειάστηκε, γιατί όταν είδαν ότι διαφωνούμε, δεν μπήκανε στην ευτελιστική διαδικασία να σκαλίζουν παρακάτω, αφού ξέρανε. Λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει αυτή τη δυνατότητα. Προσωπικά δεν είμαι βέβαιος, μακάρι να το κάνει, δεν δίνω υποδείξεις, δεν θεωρώ τον εαυτό μου να έχει πολλούς διπλωματικούς συμβούλους ο Έλληνας Πρωθυπουργός και είναι πολύ ευφυής άνθρωπος. Λοιπόν, αν θα αποφασίσει για δικούς του λόγους να το κάνει, μπράβο του, γιατί τα άλλα αποφασίσει για δικούς του λόγους να μην το κάνει. Εγώ δεν κάνω κριτική στον άνθρωπο, εγώ κάνω κριτική στην πράξη. Ότι με αυτή τη συμφωνία να αναφέρεται η Κύπρος με συντεταγμένες σε όλα τα έγγραφα της συμμαχίας και δει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό που είναι και το μείζον έγγραφο την απαλή αναιρεί την κρατική της ιδιότητα. Ξέρετε και το ξέρετε κύριε Πρέσβη, κάθε μέρα βγαίνουν μετεωρολογικά δελτία για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο στρατηγείο στην Νάπολη.
όπου υπάρχουν Τούρκοι και Έλληνες μετεωρολόγοι. Καθημερινά γίνεται μάχη, διότι οι Τούρκοι δεν θέλουν να ονομάζεται Κύπρος. Γίνεται μάχη εκεί, αλλά τώρα γίνεται στα Παναμαραία Χαλόνια. Εδώ συνεδρίασε η στρατηγική επιτροπή του ΝΑΤΟ για τον στρατηγικό σχεδιασμό της συμμαχίας. Τι σημαίνει στρατηγικό σχεδιασμό της συμμαχίας? Σημαίνει τι θα κάνει το ΝΑΤΟ αν κάποιος από απέναντι, οι Ρώσοι κατά τεκμήριο, οι Αριανοί κτλ., μπουκάρει. Προσβάλλει στρατιωτικά τη συμμαχία. Πώς λοιπόν προετοιμαζόμαστε για ένα τέτοιο επεισόδιο? Και μπορεί να την προσβάλλει στις πεδιάδες της Ευρώπης, μπορεί να την προσβάλλει όμως η Ρωσία έχει βάση στη Σύρια και μπορεί να προσβάλλει τη συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί υπησέρχεται στο στρατηγικό σχεδιασμό και το κράτος Κύπρος. Πέτυχαν οι Τούρκοι να μην αναφέρεται ως κράτος, αλλά να αναφέρεται ως συντεταγμένες. Δεν μιλάμε για την Αντίγκουα, μιλάμε για την Κύπρο, όπου είναι στο επίκεντρο μια τέτοια σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου κατοικούν Έλληνες, οι Κύπροι είναι Έλληνες για όσους δεν το έχουν προσέξει στην Αθήνα, και εμείς είμαστε κίτρια δύναμη για όσους το ξεχνάνε, για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της. Μάλιστα, για όσους το έχουν ξεχάσει. Εμείς η κίτρια δύναμη δώσαμε τα χέρια με τους Τούρκους και να μην αναφέρεται ως χώρα, αλλά ως χώρος. Συντεταγμένες τις δίνουμε για σημεία στο πέλαγος ή για βράχους οι οποίοι δεν έχουν όνομα. Λοιπόν, από τη στιγμή που το κάναμε, γι' αυτό είπα ότι είναι η μέγιστη υποκρισία του Γεραπετρίτη να πάει στην Κύπρο, την επομένη που το ενέκρινε. Μου λέει εδώ Σάκης, κύριε πρέσβη, τι ψάχνετε εδώ? Δεν μας ενοχλεί που λέμε Τουρκετζίαν. Ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο. Τουρκετζίαν μας μάρανε. Αυτό δεν μας μαραίνει. Έλατε. Θέλω να σας πω, είναι πολύ σοβαρότερο από όλα αυτά. Συμφωνώ εγώ μαζί σας. Είναι πολύ σοβαρότερο. Και δεν μου λέτε. Μόνοι μας με την υπογραφή μας, με την υπογραφή μας η Ελλάδα, λέει ότι η Κύπρος δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Μέλος του ΟΗΕ, που είναι στη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση και άρα όταν αναφέρεται στο στρατηγικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, θα αναφέρεται ως κράτος. Αρχές του οποίου το ΝΑΤΟ, με τις αρχές του οποίου η συμμαχία θα έρχεται σε επαφή, θα ζητάει την αδειά τους για να επιχειρήσει. Την αναφέρει λοιπόν στα λένε θάλασσα. Αυτή ήταν η έμπνευση, το εφεύρημα των Αμερικανών σχεδιαστών. Και επειδή το είπαν οι Αμερικανοί, εμείς κύπτουμε την κεφαλή. Θα μπορούσαμε να το αποτρέψουμε πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Το είπαν οι Αμερικανοί. Αν επιμένουν οι Αμερικανοί, εμείς λέμε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπάρχει συμφωνία. Και δεύτερον, ότι αν επιμένετε να φέρνετε τις προτάσεις, έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και φόβη για θαλάσσια ρήπανση. Και αναστέλουμε όλους τους κατάπλους για το επόμενο ένα μήνα με προοπτική ανανέωσης του. Μέχρι να εξετάσουν τον περιβάλλοντα χώρο ειδικοί υδρολόγοι και να μας πούν αν υπάρχει μόλυνση ή όχι. Για να δούμε, διότι η Αλεξανδρούπολης είναι ζωική για να περνάνε τα μηχανάκια που πηγαίνουν προς Ουκρανία. Συνεπώς, μια χώρα κυρίαρχη που δεν είναι τοποθετημένη σε κάποιο ράφι της ιστορίας με τη σωστή μεριά, όταν μια χώρα σύμμαχος, μεγάλη, της κάνει αυτή την προσβολή για ζωτικά της συμφέροντα, δαγκώνει πίσω. Και λέει ότι αν επιμένεις να κατεβάζεις τέτοια πρόταση, μπορώ να αρχίσω και εγώ να κατεβάζω άλλες που δεν θα σας αρέσουν. Για να δούμε. Θα μας υπολείπτονταν. Τώρα είμαστε της Καρπαζιάς. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Δώσατε και αντίλογο πώς μπορείς να χειριστείς ένα πράγμα. Και το λέω για να δούμε ότι υπάρχουν τρόποι. Γιατί λένε, αμα αυτό το είχαν οι Αμερικανοί. Και ο Πάπας έχει πει πράγματα και τα έχει πάρει πίσω στην ιστορία. Όχι ο γλυκύτατος Φραγκίσκος, αλλά οι Πάπες έχουν πολλά πράγματα να τα έχουν πάρει πίσω. Λοιπόν, δεν είναι θέσφατο επειδή το είπαν οι Αμερικανοί. Έχουμε εθνικά συμφέροντα. Αλλιώς έχω αναπτύξει διεξοδικά τη λογική του Πουέρτο Ρίκο. Μάλιστα. Λένε εδώ κάποιοι φίλοι και οι Κύπροι τι κάνουν, γιατί δεν μας τραβάνε το μανίκι, ένα και δύο. Και στην Αμόχωστο σήμερα το πρωί υπάρχουν φωτογραφίες με Κυπρίους μεγαλολεφτάδες που κάνουν τα μπάνια τους και τις διακοπές τους στην νεκρή ζώνη. Όλα αυτά τι σας λένε, λέει κύριε πρέσβη? Και οι Κύπροι τι κάνουν, με ρωτάνε πολύ. Οι Κύπροι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η κατάσταση έτσι όπως
έχει εξελιχθεί από το 1974 και μετά, δείχνει ότι η προσπάθεια για επίτευξη λύσης μόνο στο διπλωματικό πεδίο, χωρίς να βελτιώνει την κατάσταση στο πραγματικό πεδίο, χωρίς να βελτιώνεται ο στρατιωτικός συσχετισμός, χωρίς να υπάρχει εξαγγελία απελευθέρωσης του κατεχόμενου τμήματος του νησιού, δεν ευδοκιμεί. Θα χάσουν και το υπόλοιπο έτσι όπως πάνε. Και κάποιοι βέβαια με αγγλικά διαβατήρια ή με διαβατήρια κυπρέικα, ας πούμε, που δεν θα έχουν μεγαλύτερη αξία από τα μαλτέζικα, θα κάνουν τα μπάνια τους στην Αμόχωστα και τα λοιπά, θα έχουν τις επαύλεις τους, δεν λέω την άλλη λέξη, είναι προσβλητική στην Κύπρο, θα έχουν τις επαύλεις τους και τα λοιπά. Αλλά θα είναι ένα είδος λεβαντίνων, ελληνόφωνων, αν είναι ελληνόφωνοι ακόμα, φινίκων και τα λοιπά, όπως διαφημίζουν οι κύριοι του ΑΚΕΛ. Μιλάμε τώρα για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν γίνεται το δόγμα που διακηρύχθηκε το 1974, ότι η Κύπρος παραιτείται κάθε στρατιωτικής δράσης, κάθε ενίσχυση της αμυνάς της για να αποκρούσει τον εισβολέα και θα τον αποκρούσει με διπλωματικές πυρουέτες. Αυτό το πράγμα δεν έχει, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Και αν είχαμε θεωρητικές απορίες, η πράξη το έχει λύσει τόσα χρόνια από τότε. Κοντεύουν 80 χρόνια. Λοιπόν, θα συμπληρώσουν τα 70 τώρα του 24. Για ποιο λόγο δεν κάνουμε και την άλλη πλευρά? Να ενισχύσει την άμυνά της η Κυπριακή Δημοκρατία και να μην συνενέσει σε τίποτε από αυτές τις συζητήσεις που τις πρόχνουν οι Εγγλέζοι, που είναι με το ζόρι και με το πες-πες. Εμείς να βάλουν οι Ελληνοκύπροι την υπογραφή τους για να καταληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Επειδή λοιπόν είναι εγκατελελειμμένοι από όλους και από την Ελλάδα, το τονίζω, εγώ στις ευθύνες Ελλάδας στέκομαι, δεν μπορούμε να ζητάμε το λογαριασμό από τους Κυπρίους. Διότι εμείς κατ' επανάληψη τους έχουμε πουλήσει ως Ελλάδα. Δεν τους έχουμε στηρίξει και τους έχουμε πουλήσει το 1974 με τον κοινικότερο τρόπο. Έλληνες αξιωματικοί ήταν και ο Ιωαννίδης και ο Μπονάνος και όλοι αυτοί που κάναν το πραξικόπημα κάτω και μετά δεν αμήνθηκαν στον Ατήλα εκτός από ηρωικές εξαιρέσεις. Λοιπόν, δεν είμαστε οι καλύτεροι για να κουνάμε το δάχτυλο στους Κυπρίους. Ας κάνουμε ό,τι αναλογεί σε εμάς, ας πάψουμε να τους προδίδουμε, to double cross them, όπως λένε εκεί οι φίλοι μας, και οι Κύπροι θα πάρουν θάρρος. Αλλά όταν πηγαίνει ο Γεραπετρίτης με αυτό το δώρο κάτω, δηλαδή πλέον δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κύριε Πρέσβη, πώς θα τον καλά. Ακούστε, επειδή θέλω να πάμε και σε κάτι ακόμη, αλλά μου λένε εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, λέει, κύριε Πρέσβη, αντί να θέτουμε διαρκώς το θέμα της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο, συζητάμε, λέμε, την Κύπρο με barcode. Είναι δυνατόν, λέει, να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Και σε λίγο θα έχουμε τα 100 χρόνια τη συνθήκη της Λοζάνης. Πάμε καλά, έχουμε καταλάβει ότι ξυλώνουμε το καλτσόν? Μόλις ψήφισαν όλοι αυτοί που τα λένε. Μόλις ψήφισαν και αυτά τα ζητήματα, εξ όσων θυμάμαι και θυμάμαι καλά, δεν είχαν τεθεί στην προεκλογική συζήτηση. Δεν είχε τεθεί ποτέ το Κυπριακό στην προεκλογική συζήτηση. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι Έλληνες πολιτικοί που θέλουμε να εκλέξουμε για να βοηθήσουν την Κύπρο? Δεν είχαν ζητηθεί να τους κρίνουμε. Είχαν ζητηθεί να τους κρίνουμε αν σερβίρουν καλά τούρτες, αν γενεθλίων, αν πώς το λένε, τι ρουχαλάκια φορούν κτλ. Με αυτούς τους όρους γινόταν ο προεκλογικός διάλογος και μόρφωσαν γνώμη οι Έλληνες. Τα άλλα επέλεξαν να μην τα ρωτήσουν καν. Συνεπώς, δεν πρέπει τώρα να βγαίνουμε και να φωνάζουμε όπως οι μωρές παρθένες. Αυτά είναι συνέπειες των αποφάσεων που ελήφθησαν προλίου. Λέει εδώ άλλος φίλος, κύριε Ιφαντή, άρα η πρόταση που είχε πέσει στο τραπέζι να κάνει η Κύπρος αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ήταν απάντηση? Τι λέτε ρε παιδιά τώρα? Εντάξει. Μα τώρα τι αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ είναι ένας καρχαρίας και τα δόντια του είναι η Τουρκία. Τι πιθανότητες έχει ποτέ να γίνει δεκτή η Κύπρος στο ΝΑΤΟ με διαφορετικούς όρους από αυτούς που απαιτεί η Τουρκία? Δεν έχουμε καταλάβει ότι η κυβέρνηση Biden κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Εδώ αλλάζει το σύνταγμα η Σουηδία. Να προσετεριστεί η Τουρκία. Εδώ αλλάζει το σύνταγμα η Σουηδία. Με συγχωρείτε, για να μπει στο ΝΑΤΟ κατά πέτηση της Τουρκίας. Τι λέμε τώρα?
Δηλαδή... Και δεν μπαίνει και δεν θα μπει και τώρα, διότι υπάρχει, οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ ψυχροί και μεθοδικοί. Πρώτα απ' όλα αντικειμενικά βλέπουν ότι η σουηδική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία εχθρική απέναντί τους. Όταν δίνει άδεια η κυβέρνηση και η μυστική υπηρεσία της Σουηδίας να κάψουν το Κοράνι μπροστά στο μεγαλύτερο τζαμί, το οποίο είναι προσβλητική πράξη, όχι για τους Τούρκους. Δεν είναι για τους Τούρκους μόνο, είναι για όλους τους μουσουλμάνους. Εμάς πώς θα μας άρεσε αν κάποιος ζηλωτής πήγαινε και έκαιγε, μουσουλμάνος ζηλωτής Ταλιμπάν, έκαιγε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, έξω από μια εκκλησία στην Καμπούλ, πώς θα το προσλαμβάναμε? Λοιπόν, όταν οι σουηδικές μυστικές υπηρεσίες, αυτές που υποτίθεται ότι ξέρουν τι έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, όταν η σουηδική αστυνομία δίνει την άδεια για τη συγκέντρωση, όταν στο όνομα της ελεύθερης έκφρασης καίγεται περηφανώς το Κοράνι, ο Ερντογάν πολύ καλά θα κάνει, δικαιολογείται και λέει δεν υπάρχει, αυτό δεν είναι σύμμαχο κράτος, δεν το θέλω μέσα. Μάλιστα. Βάζει λοιπόν τους όρους του. Άρα μαθαίνει η συμμαχία, όπως μαθαίνουν τα σκυλιά, ότι εάν θέλεις να μπουν νέα μέλη, θα πρέπει κάποιους όρους δικαιολογημένους, να μην προσβάλλεις το Ισλάμ, οι αδικαιολόγητους, η Κύπρος σε συντεταγμένες, θα πρέπει να παίρνει τη γνώμη της Τουρκίας. Η Τουρκία λοιπόν είναι ο πιο σημαντικός, αναδύεται, την χτίζει ο Ερντογάν στον πιο σημαντικό πολιτικά και στρατιωτικά λόγω του στρατού, άσχετα την ποιότητά του, δύναμη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν το βλέπουν οι Έλληνες οι θύνοντες. Είμαστε στην παιδιά της ιστορίας, ό,τι μας πούν οι Αμερικάνοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Και όπως είπατε, δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε καν τη στροφή της Αμερικανικής διοίκησης με γρήγορους βηματισμούς ως προς το ρόλο της Τουρκίας. Ούτε αυτό θέλουμε να το αντιληφθούμε. Μα αφού κάναμε προεκλογική εκστρατεία λέγοντας ότι εμείς είμαστε το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών, ότι οι Αμερικανοί μας εκτιμούν τόσο πολύ, τι ωραία ήταν αυτή η ομιλία στο Κογκρέσο. Η ομιλία στο Κογκρέσο όντως ήταν καλή. Πρέπει να δούμε όμως την αποτελεσματικότητά τους. Την αποτελεσματικότητά της, συγγνώμη. Τι αποτέλεσμα έχει αυτή η θαυμάσια επίσκεψη, όλη αυτή η έπαινη κτλ. Τι άλλαξε συντριπτικά υπέρ μας? Θα πληρώσουμε ένα σκασμό λεφτά για να πάρουμε τα F-35. Έλεος. Έλεος κυριολεκτικά. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το εθνικό μας συμφέρον. Δεν είναι μονίμως και πάντοτε το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνο αυτό. Προθέσε ως παραλήψεις και ενέργειες της ελληνικής πλευράς, φυσικά από την παρότριση των μεγάλων συμμάχων μας. Γιατί αν είναι το δεύτερο, τότε οφείλουμε να το πούμε με το όνομά του Προδοσία. Και... κύριε Πρέσβη, μία είδηση επί του πιεστηρίου. Έχουμε δηλώσεις του Κύπριου Προέδρου και του κυρίου Γεραπετρίτη. Λοιπόν, ο Κύπριος Πρόεδρος λέει ότι είναι πράγματι ιστορικές στιγμές που ζούμε αυτή την περίοδο παγκόσμια. Η Ελλάδα και η Κύπρος διακρίνονται από εξωστρέφεια στην εξωτερική πολιτική τους και είναι χώρες που δίνουν λύσεις σε προβλήματα αντί να δημιουργούν μέσα από τη συμπεριφορά τους. Και ανταπαντά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών: είναι πράγματι ιστορικές στιγμές που ζούμε. Η συγκυρία είναι αρκετά επιβαρημένη, περιφερειακά και διεθνώς. Οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Θα πρέπει στο πλαίσιο της κοινής μας κατανόησης και συναντήληψης του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να προάγονται τα συμφέροντά μας, να φροντίσουμε έτσι ώστε το Κυπριακό να τύχει της δίκαιης βιώσιμης λύσης την οποία όλοι επιθυμούμε. Νομίζω ότι είναι ακόμη μια ιστορική ευκαιρία να δοκιμάσουμε στο πλαίσιο το ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φαίνεται να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο, χάρη και στις δικές σας προσωπικές προσπάθειες, κύριε Πρόεδρε, και στη στήριξη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Νομίζω οι καιροί θα δείξουν ότι είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά και η μεγάλη ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού. Τι κάνεις, Γιάννη Κουκιάς, παίρνω. Αυτό κατάλαβα. Μεγάλη ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού, τελειώνει ο κύριος Γεραπετρίτης. Ιστορική. Μάλιστα, ιστορική. Εγώ βλέπω τις δηλώσεις του κυρίου Χρυστοδουλίδη, λέει υπάρχουν κοινοί στόχοι, κοινές επιδιώξεις, Ελλάδα και Κύπρος είναι πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή. Τι διαβάζω ως επαγγελματίας? Ότι πήγε και του είπε έρχεται μια νέα πρωτοβουλία για την επίλυση αμερικανο-βρετανικής έμπνευσης όπως και οι προηγούμενες. Να πας, διότι αυτή είναι η επιθυμία μας. Αν δεν πας, εμείς ήδη έχεις δει πόσο αδιαφορούμε.
Και ο άλλος βγαίνει και λέει: υπάρχουν κοινοί στόχοι, κοινές επιδιώξεις, Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας. Δεν λένε τίποτε για το πώς θα συνεργαστούν αυτά τα δύο κράτη. Πώς θα συνεργαστούν. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια νέα πρωτοβουλία, την κατεβάζει όπως πάντοτε ο σύθιστος, ο Γενικός Γραμματέας, αλλά ξέρουμε ποιοι είναι οι Βρετανοί συγγραφείς. Και πίσω από την αυλαία αυτή σπρώχνουν, πίσω από την κουίντα αυτή σπρώχνουν. Τι θα κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος, πώς συντονίζονται, πώς. Δεν μας είπαν τίποτα. Εγώ λοιπόν βλέπω μια μηχανία ανάμεσα στους δύο, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς, με τα δώρα που εκόμισε ο κύριος Γεραπετρίδης. Υπάρχει ευγένεια, η Κύπρος δεν μπορεί να καταγγείλει δημόσια την Ελλάδα, δεν μπορεί να την διαγράψει. Και θα υπάρξουν και περαιτέρω ανακοινώσεις, δηλαδή φαντάζομαι ότι το θέμα, η Κύπρος δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί, γιατί δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί γιατί το ΝΑΤΟ αποφάσισε στην επιχειρησιακό του σχεδιασμό να μην την αναφέρει ονομαστικά αλλά με συντεταγμένες. Η Ελλάδα, ήταν δουλειά της Ελλάδας να το κάνει. Τα περί λάθους τα αντιπαρέρχομαι, δεν γίνονται λάθη σε αυτό το επίπεδο, δεν γίνονται τόσο τραγικά λάθη. Ήταν εσκεμμένη η συνένεση της Ελλάδας σε αυτές τις αποφάσεις, στις προτάσεις των Αμερικανών μέσα στο ΝΑΤΟ. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί η νέα πρωτοβουλία από τα Ηνωμένα Έθνη, πώς θα σερβιριστεί στην Κύπρο. Η ανάγκη για τον Χρυστοδουλίδη είναι να δείξει μια κινητικότητα που σημαίνει ότι κάτι κάνει. Δεν νομίζω ότι κανένας πλέον στην Κύπρο περιμένει κάτι από αυτή την κινητικότητα. Όλοι ξέρουν ότι οι προτάσεις είναι απαράδεκτες. Και το παραμύθι είναι ότι όταν θα φτάσουν σε επίπεδο λαϊκής επικύρωσης, γιατί πρέπει να υπάρξει λαϊκή επικύρωση, οι πάντες ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει τέτοια λαϊκή επικύρωση σε μια προδήλως απαράδεκτη πρόταση, έστω και αν έχει δεχθεί να την συζητήσει, να διαβουλευτεί, να μιλήσει επ' αυτής. Υπενθυμίζω και κλείνω με αυτό ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος το σχέδιο Ανάν το δέχτηκε στη Νέα Υόρκη. Τότε η Ελλάδα είχε στείλει τον αλίστου του μνήμης Μπεγλίτη εκεί και τον είχε πιέσει ο Μπεγλίτης και για τακτικούς λόγους ο Παπαδόπουλος είπε ναι, διατυπώθηκε το σχέδιο Ανάν, ετέθη στη λαϊκή δοκιμασία και απερίφθη πανηγυρικά. Λοιπόν, το ξέρουν και τώρα, είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί στην Κύπρο λύση η οποία δεν θα έχει την λαϊκή επικύρωση μέσα από δημοψήφισμα. Μάλιστα. Άρα έγινε μια συνάντηση, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και μου κάνει εντύπωση για εγώ έχω δει πολύ πιο ένθερμες και πολύ πιο ουσιαστικές συναντήσεις. Υπάρχει πικρότητα. Θα το δούμε και στα τηλεοπτικά πλάνα και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν. Όταν συναντάται ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Κύπριο ομολογό του, το κάνουν για να συντονιστούν. Και λένε στον κόσμο θα συντονιστούμε, θα συνεργαστούμε, θα κάνουμε κάτι μαζί. Τι? Joint operation. Τέτοια πράγματα δεν ελέγχουν. Τι να κάνουν, δηλαδή συντεταγμένοι να... Διπλωματική. Πώς το λένε, διπλωματικό συντονισμό, αλλά και συντονισμό αμυντικό, γιατί η διπλωματία, όπως έχω πολλές φορές πει και στους ακροατές σας, κύριε Σαχίνη, διπλωματία χωρίς υποστήριγμα πραγματικό, μόνο στο χαρτί, δεν έχει καμία αξία. Αν η Ελλάδα και η Κύπρος δεν ενισχύσουν την άμυνά της, αν δεν προχωρήσουν Φερρυππίν στην πρόταση αυτή για μια φρεγάτα, την τέταρτη Μπελαρά, εξημισίας, μισό το κόστος Κύπρος, μισό η Ελλάδα, με μεικτό πλήρωμα, η οποία να αναβλοχεί εναλλακτικά στην Κύπρο και στην Κρήτη και να κινείται σε αυτό το χώρο με διαφορετικό οπλισμό από τις υπόλοιπες. Αν δηλαδή η Ελλάδα και η Κύπρος δεν ενισχύσουν τη θέση τους, πώς ελπίζουν να διαμορφώσουν ευνοϊκή κατάληξη στις διαπραγματεύσεις. Εγώ θα ήθελα να είμαι στην κλειστή σύσκεψη να ακούσω πώς θα αιτιολογηθεί ότι δεν είστε πια κράτος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, αλλά είστε 45 βόρεια, 65 νότια κτλ. Είστε συντεταγμένοι. Και μου λέει εδώ κάποιος, πέστε στον κύριο πρέσβη, ότι μας μάρανε και η πρωτοβουλία του Κυπρίου Προέδρου που δημιουργήθηκε Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας με την Ελλάδα με 100 μέλη, υπουργούς, υφυπουργούς. Θα γελάει ο κόσμος. Τι συνεργασία λέει εδώ, συντεταγμένες τους πάνε κάτω, όχι κράτος. Ωραία συνεργασία λέει.
η Κύπρος θα όφιλε να καταθέσει δημόσια, δεν χρειάζεται να το κάνει ο πρόεδρος, αλλά μπορούν πάρα πολλοί άλλοι, προτάσεις αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα. Μόνο όταν οι Τούρκοι αντιληφθούν ότι η Κύπρος δεν είναι μια αμεληταία από στρατηγική άποψη ποσότητα. Όταν αντιληφθούν ότι η Ελλάδα έχει πιέζεται και τελικά δεσμευτεί να στηρίξει αμυντικά την Κύπρο, τότε θα αρχίσουν να την αντιμετωπίζουν με περισσότερο σεβασμό. Μάλιστα. Φέρονται έτσι οι Τούρκοι και κατεβάζουν αυτές τις προτάσεις οι Αμερικάνοι, γιατί έχουν τη διαβεβαίωση της Ελλάδας ότι δεν τις ενδιαφέρει πλέον, της κυβέρνησης δηλαδή, όχι της Ελλάδας, όχι του ελληνικού λαού, ότι δεν τις ενδιαφέρει πλέον η Κύπρος. Θέλω να κλείσουμε με το Βίλνιους την άλλη εβδομάδα. Αν οι σχέσεις που είναι έτσι, Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, είναι προς αναθέρμανση και εμείς απλά παριστάνουμε τους αφελείς στην Αθήνα, το ερώτημα είναι τι ακριβώς έχουμε να συζητήσουμε σε αυτό το τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν, όταν δεν έχει αλλάξει τίποτα και από την Κύπρο ακόμη τα είπα, από τα κατεχόμενα Ερντογάν. Τίποτα, ούτε κεραία από αυτά που λέει. Πιστεύω ότι, και το έχω ξαναπεί, ότι δεν είναι σωστό από τακτική άποψη να είμαστε εμείς οι επισπεύδοντες και να ζητάμε εμείς τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Ακριβώς για τους λόγους που είπατε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εάν πάμε σε αυτή τη συνάντηση, και όλα δείχνουν ότι θα πάμε, εγώ μπορώ να σας πω ότι η τουρκική πλευρά θα θέσει δύο πράγματα: διακοπή των εξοπλισμών, διότι θα πει ότι οι εξοπλισμοί στρέφονται εναντίον τους, και αποστρατηγικοποίηση των νησιών. Εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός μπορεί να διακόψει τη συνάντηση, να βγει έξω και να πει ότι υπήρξε διπλωματικά πολύ ριζική διαφωνία και θα πρέπει να τα πούμε κάποια άλλη φορά όταν έχουν μεταβάλει άποψη οι γείτονες. Εν καθίσει μέσα και αρχίσει να συζητάει αυτά τα ζητήματα, όπως τον έχουν ορμηνέψει οι Αμερικάνοι, να μην δημιουργήσει ρήξη. Να καθίσει να τα συζητήσει. Και γι' αυτό πάει και στη συνάντηση. Διότι κανονικά λέει αυτό που λέω εγώ, να μην πήγαινε στη συνάντηση, θα ήταν και το καλύτερο. Αφού από αυτή τη συνάντηση θα προκύψει ρήξη, καλύτερα να μην την κάνουμε. Άμα πάμε και δεν προκύψει ρήξη, θα συζητήσουμε επί των απαιτήσεων των Τούρκων. Θα τις ακούσουμε, θα καταγραφούν ως διπλωματικό και κεκτημένο ό,τι τις είπαμε και εμείς, είτε τις αποκρούσαμε, είτε επιφυλαχθήκαμε να απαντήσουμε. Άρα θα έχει κατοχυρωθεί ως ένα θέμα συζήτησης. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κακό. Και ότι ο Πρωθυπουργός, με όλο τον σεβασμό στην πρόσφατη λαϊκή εκδοχή, κάνει λάθος. Κάνει λάθος. Ξέρετε, το να σε εκλέξει ο λαός δεν σημαίνει ότι γίνεσαι ξαφνικά καταπληκτικός διπλωμάτης, καταπληκτικός μαθηματικός. Αυτά μόνο ο Τσαουσέσκου τα ήταν πρώτος όλα. Γιώργος Αϊφαντής, θέλω να τον ευχαριστήσω. Νομίζω ότι όσο πιο καθαρά υπόθηκαν μερικά βασικά ζητήματα, και αυτό κάνουμε άλλωστε και προ των εκλογών όλο αυτό το διάστημα, δυστυχώς στου κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε. Μου λέει μονάχα ο φίλος ο Δημήτρης, λέει σας παρακαλώ πριν κλείσετε ρωτήστε τον κύριο Πρέσβη, όλα αυτά δεν συνιστούν στο πιάτο του Ερντογάν την απάντηση περί αναθεώρησης συνθήκων, αν τα στενά λέγονται πια τσούκου τσούκου εις διπλή τουρκικά στενά, και για όποιον άλλον θέλει στενά, δηλαδή μόνο εμείς θα το λέμε, όλοι οι άλλοι καλά το πω πρέσβης, θα τα λένε τουρκικά στενά. Πολλή απόσταση έχει να πει ο Ερντογάν, παιδιά να ξαναδούμε και τη συνθήκη της Λοζάνης. Μα το έχει πει με τον πιο επίσημο τρόπο όταν ήρθε εδώ. Αυτό που με ανησυχεί, κύριε Σαχίνη, και επίσης πρέπει να επισημάνουμε πριν κλείσετε, είναι ότι δεν υπάρχει καμία φωνή από κανένα άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα για αυτά τα οποία μόλις είπαμε. Εδώ μου λέει κάποιος, αδικείται το κουκουέ, μου λέει κάποιος εδώ. Και για την Κύπρο και για τη σχέση με την Τουρκία. Τώρα, να είμαστε σοβαροί, δεν θέλω να το αδικήσω το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, όταν το ρωτήσει κανείς, έχει αντίθετη άποψη. Το πρόβλημα δεν είναι να του κάνουμε ψυχανάλυση και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν συμφωνεί. Το θέμα είναι, βγαίνει μπροστά το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να το κάνει αυτό πολιτική σημαία, να πει στον κόσμο να αντιδράσει, να διαφωτίσει τον κόσμο. Κάνει αγώνα γι' αυτό ή θεωρητικά είναι κατά, διότι με τη θεωρία τους ότι υπάρχει η τουρκική αστική τάξη η οποία τα κάνει αυτά και τα λοιπά, και εμείς όπως είμαστε ενάντια και στην ελληνική αστική τάξη είμαστε ενάντια και στην τουρκική αστική τάξη.
Μην μπαίνουμε σε τέτοιες θεωρίες. Βγαίνει μπροστά στον δρόμο. Υπάρχουν και άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή. Άκρα του τάφου σιωπή. Καλά, από το ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι είναι δεδομένοι. Δηλαδή ήρθε εδώ, του είπε ο Μπλίνκεν, και έχουν αναλάβει γραμμάτιο σιωπή και υποστήριξη όταν χρειαστεί. Αλλά από τα άλλα κόμματα, κανείς. Ρυθμό Πασόκ κτλ. Θέλω λοιπόν να πω ότι υπάρχει κακή συγκυρία, δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και εδώ τον βλέπουμε. Δηλαδή για την Κύπρο δεν βγήκε κανένα κόμμα να πει τίποτα. Έχω δει να αντιδρούν με μόνο με ένα άτομα. Κόμμα ποιο. Και να αντιδρά, όχι βγάζοντας μια ανακοίνωση στο γραφείο τύπου. Όπως τα αυτοκινητικά δυστυχήματα, φταίει ταχύτητα, ξέρω εγώ. Να αντιδρά επί της ουσίας. Να προτείνει αντίδραση. Να καλεί τον Γεραπετρίτη να απολογηθεί για αυτό το θέμα δημόσια. Τίποτα. Λέξη.